Κοντά μας έχουμε και την κυρία Κλέρη Παλιγού, αρχαιολόγο. Έχουμε ένα αρχιτέκτον, έχουμε να μάθουμε πολλά. Καλησπέρα σας. Απολαύσαμε την εκδήλωση και θα θέλαμε και από εσάς μία κατάθεση, ένα άνοιγμα ψυχής. Ένα άνοιγμα ψυχής που πάει πίσω πολλά χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση αυτή που αποκτά κανείς με το ακροτήρι και εννοώ τώρα γενικά οι συνάδελφοι που έχουμε δουλέψει εκεί, γιατί όπως υπόθηκε και στην παρουσίαση, στην ημερίδα τέλος πάντων, είναι ένας τόπος πάρα πολύ ιδιαίτερος, με πάρα πολύ πληροφορία, είναι όλα εκεί και αυτό που ζητάει από εμάς είναι να το καταλάβουμε και να το ερμηνεύσουμε. Δύο λέξεις που δεν είναι, ακούγονται εύκολες αλλά δεν είναι. Ξεκινάνε όλα από το πρέπει να γίνει μια σωστή καταγραφή της πληροφορίας πριν χαθεί οριστικά, γιατί όπως λέει και ο κύριος Ντούμας, η ανασκαφή είναι εξορισμού καταστροφή. Και μετά στη συνέχεια να βρεθούν τα μέσα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι μας λένε αυτά τα αντικείμενα που φέρνουμε στο φως. Για μένα, επειδή ασχολούμαι με την αρχιτεκτονική, είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Κάτι που πρεσβεύω και λέω και στους φοιτητές καμιά φορά είναι ότι η αρχιτεκτονική είναι μία ενιαία και αδιέρετος, επομένως τα έργα 3.500 χρόνων πριν που βλέπουμε στο ακροτήρι έχουν πολλά να μας πουν για την αρχιτεκτονική ως τέχνη, ακόμα και για το σήμερα και για πάντα. Δηλαδή είναι, τέλος πάντων, είναι κάτι λίγο πιο αρχιτεκτονικό. Πήραμε μία γεύση μέσα από τις παρουσιάσεις, δεν ήταν γεύση, όπως είπα προηγουμένως, μυρίσαμε το χώμα της ανασκαφής. Ναι. Ήταν κάτι μοναδικό. Πληροφορίες οι οποίες φαντάζομαι ότι τα βιβλία που υπάρχουν και διατίθονται από την, από την προσπάθεια που γίνεται θα είναι πολύ πιο κατατοπιστικά και θα μπορούν να δώσουν και πληροφορίες ίσως για κάποια μελέτη πιο επιστημονική, κάποια διατριβή, κάποιο πανεπιστημιακό, αν θέλετε, σύγγραμμα. Ναι, ασφαλώς. Και αν προσέξατε, οι συνάδελφοι που είχαν την καλοσύνη να μιλήσουν για το βιβλίο, που είναι από τον χώρο της Μινωικής Κρήτης ή από τις Κυκλάδες, όλοι τόνισαν το πόσο το ακροτήρι μας βοηθάει, τους βοηθάει να καταλάβουν τα ευρήματα σε αυτές τις περιοχές, όπου δεν σώζονται τόσο πολύ όσο το ακροτήρι. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω δύο λόγια για την παρουσίαση που είχαμε απόψε. Ναι, βέβαια. Στο βίντεο εδώ. Είναι ένα πρόγραμμα ξεχωριστό, δηλαδή νομίζω δεν έγινε καν μνήμα, αλλά τι να πρωτοπεί κανείς βέβαια για αυτά. Και έχει να κάνει με τη μελέτη της συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων, μια άλλη πλευρά δηλαδή του θέματος, γιατί ωραία είναι όλα αυτά, τα βρίσκουμε και τα καμαρώνουμε, αλλά είναι όλα πάρα πολύ ευάλωτα, ενώ τα μνημεία τα ίδια, και έχουν απόλυτη ανάγκη από κάποια εργασία προστασίας. Επομένως, ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια περίπου μια μεγάλη μελέτη για αυτό το θέμα, η πρώτη που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε την ευτυχία της καλής χρηματοδότησης από τον... Βασικός παράγοντας η χρηματοδότηση. Βασικότατος. Κινητήρια δύναμη. Άνευ αυτού, ού καν λάβεις, που λένε. Και έτσι μπορέσαμε να στήσουμε πολύ πιο συστηματικά πλέον μια ομάδα συναδέλφων που είναι εδώ και χαίρομαι που τους βλέπω, νέα παιδιά, αρχιτέκτονες, πολιτική, μηχανική, που όλοι μαζί δουλέψαμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να γίνει μια καταγραφή των προβλημάτων των μνημείων αυτών. Και να πω κάτι, γιατί ξέρετε, μιλάμε για αναστηλώσεις και έχουμε στο μυαλό μας, άντε να στηλώνουμε ένα κτίριο ή ένα συγκρότημα. Εδώ είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πόλη. Μια ολόκληρη πόλη. Ναι. Σωστά. Είναι ολόκληρη πόλη. Επομένως, είχε πολλή δουλειά να γίνει. Δουλειά και σε πρώτο στάδιο, έτσι, να δημιουργηθούν τα σχέδια που χρειάζονται και όλα αυτά. Και να καταγραφεί η παθολογία και να δοθούν κάποιες πρώτες προτάσεις επέμβασης. Πάντα με ενθουσίαζε το γεγονός ότι από το μηδέν, βρίσκοντας δηλαδή κάποια θεμέλια σε μια ανασκαφή, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να αναστηλώσουν ή να αναδείξουν ή να απεικονίσουν, αν θέλετε, την όλη προϊστορία, όχι με την έννοια της προϊστορίας στον χρόνο, αλλά την προηγούμενη ιστορία του χώρου. Αυτό είναι κάτι μαγικό για μας που δεν το γνωρίζουμε. Ναι, ναι. Μα είναι μια γοητευτική, έτσι, διαδικασία εδώ που τα λέμε. Είναι σαν ένα μαθηματικό πρόβλημα ή ένα puzzle, που όλα τα στοιχεία είναι εκεί, αλλά σου λείπει ο συνδετικός ιστός, αυτό που θα δώσει νόημα σε αυτά τα αντικείμενα. Στην αρχιτεκτονική που εγώ δουλεύω εκ των πραγμάτων,
Εγώ θεωρώ ότι μα μιλάει μόνο το κτίριο σχεδόν. Δηλαδή, στο ακροτήριο έχουμε την ευτυχία να έχουμε πληροφορίες για τον δεύτερο όροφο. Όλα τα σπίτια, μα όλα τα σπίτια είχαν ένα δεύτερο όροφο. Της καλής γειτονιάς που σκάψαμε. Της καλής γειτονιάς, ναι, σωστά. Να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Επομένως, θέλω να πω, είναι πληροφορίες απίστευτες. Που αν δεν ήταν το ακροτήρι, ποιος θα φανταζόταν ότι ο επάνω όροφος έχει άλλη διαρρύθμιση από τον κάτω. Θέλω να πω. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Ένας αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Σωστά, σωστά. Σε όλη αυτή την ανασκαφή, σε όλη αυτή την προσπάθεια, χωρίς να πούμε ότι κάτι είναι υποδεέστερο ή κάτι πιο φανταχτερό, τι σας έχει κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την αρχαιολογική δραστηριότητα στο ακροτήρι? Α, ως δραστηριότητα πλέον. Ναι, ναι, ναι. Από αυτές τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει, από αυτό το καινούριο έβριμα που έχει βγει, ίσως κάποια τεχνοτροπία η οποία δεν είχε συναντηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και το βρήκατε εκεί. Ναι, ναι. Καλά, τέτοια αρκετά υπάρχουν. Καλά, εντάξει, αυτό το οποίο λέω πολλές φορές, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, είναι το ότι υπάρχει τουαλέτα, αποχετευτικό δίκτυο, εντάξει, στην πόλη. Ναι. Αλλά υπάρχει εσωτερική ιδιωτική τουαλέτα στον πρώτο όροφο ενός ιδιωτικού σπιτιού. Συγγνώμη. Για ποια χρονολογία μιλάμε? Για ποια χρονολογία? 3.500 χρόνια πριν. 3.500 χρόνια πριν οι τουαλέτες ήταν μέσα. Μέσα στο σπίτι, στον πάνω όροφο, με κανονικότατο αποχετευτικό σύστημα, με πύληνους αγωγούς εγκυβωτισμένους στην διχοποιία που καταλήγουν προς τα έξω στον δρόμο που υπάρχει φρεάτιο μέσα από το οποίο περνάει το κοινοτικό δίκτυο. Σταματήστε με, γιατί δεν έχει τελειώμα. Δεν θα σας σταματήσω, θα σας ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 65 ξεκινήσαμε και βάζαμε τις τουαλέτες μέσα στα σπίτια, γιατί αν πάμε στην παλιά Αθήνα, στην οδό Κλεψίθρας και όλα αυτά, θα βρούμε τις τουαλέτες ακόμα απ' έξω στα παλιά τα σπίτια. Μα βέβαια, και ανάκτορα, Λουδοβίκος, ο οποιοδήποτε, δεν νομίζω ότι είχε αυτή την πολυτέλεια της ατομικής τουαλέτας. Και εμείς το είχαμε 3.500 χρόνια πριν. Ναι, ναι. Έτσι απλά, ναι. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι δύναμη πάνω απ' όλα, να μας χαρίζετε γνώσεις, γιατί χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε για να μαθαίνουμε ποιοι είμαστε, ποιοι ήταν οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας και πού θα πάμε. Και χάρη σε εσάς να μεταδίδεται αυτή η γνώση. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ναι.